πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά ο μόνος δρόμος είναι να υπομείνουμε όλα αυτά που μένουμε τα τελευταία χρόνια, τα οποία όσοι μπορούν να δουν λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα παρατηρούν ότι δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο στην εξαθλίωση της χώρας, στη μετανάστευση των νέων και τελικά στη δημιουργία μιας χώρας η οποία θα είναι μια καθημερινή αποικία των μεγάλων δυνάμεων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πρόταση η οποία κατατέθηκε από τη Λαϊκή Ενότητα στις τελευταίες εκλογές και η οποία ελπίζουμε γρήγορα να αναλυθεί, να εμβαθυνθεί και να παρουσιαστεί στην κοινωνία με πιο έντονο τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα ώστε να αποβλακούμε από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Θα δώσουμε τον λόγο στον Σύντρο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας ξανά. Να σας... Ακούγομαι. Να σας καλησπερίσω κι εγώ όλους και όλες σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα τιμητική και για μένα προσωπικά και για την Λαϊκή Ενότητα. Εμείς και ως κυβέρνηση δεν σαγηνευθήκαμε από τις σιρήνες της εξουσίας. Δεν κάναμε πρόγραμμα την καρέκλα, όπως συνηθίζεται στη χώρα αυτή από τα πολιτικά κατεστημένα. Δεν ακολουθήσαμε την αρχή που λέει όπου φυσάει ο άνεμος αρκεί να μένουμε στην εξουσία. Εμείς δεν προδώσαμε, δεν εγκαταλείψαμε, δεν είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό. Ήμασταν και είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε. Και δεν το κάναμε αυτό για κανένα δογματισμό, αλλά διότι αυτές οι δεσμεύσεις που είχαμε ήταν πάρα πολύ σημαντικές, πάρα πολύ ουσιαστικές και άκρως επίκαιρες για την χώρα και το μέλλον της. Δεν εγκαταλείψαμε λοιπόν, δεν προδώσαμε, δεν παραδώσαμε, δεν λιποταχθήσαμε, δεν πισωγυρίσαμε, δεν αναδιπλωθήκαμε, γιατί θέλαμε να υπηρετήσουμε αυτό τον τόπο και τον ελληνικό λαό και θέλαμε και με τη στάση μας να δώσουμε ένα μήνυμα και ένα παράδειγμα. Διότι χρειάζονται και τα μηνύματα και τα παραδείγματα σε αυτή τη χώρα για να ανοίξουμε θετικούς δρόμους. Δεν εξαγοραστήκαμε, δεν εξαγοραζόμαστε, δεν υποκύπτουμε, δεν υποκλεινόμαστε στο κατεστημένο. Είτε αυτό το κατεστημένο είναι εγχώριο, είτε είναι ευρωπαϊκό κατεστημένο ή υπερατλαντικό κατεστημένο. Αντίθετα, μέχρι την τελευταία στιγμή παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις, με νύχια και δόντια, για να μην επισυμβεί αυτή η ταπεινωτική συνθηκολόγηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και συνομολόγησε το τρίτο μνημόνιο. Ένα τρίτο μνημόνιο που είναι καταστροφή για τη χώρα, τώρα βλέπουν όλοι τις συνέπειές του, και ένα τρίτο μνημόνιο που από τη στιγμή που θα το υπογράψεις, ο κατήφορος δεν έχει τέλος. Αν υπογράψεις το μνημόνιο και δεσμευτείς να εφαρμόσεις το μνημόνιο, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει αντιδραστικό πράγμα το οποίο να μην το υλοποιήσεις. Να μην...